Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Καλώ ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή Μυστικά Υγεία. Σήμερα το θέμα μα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και θα μιλήσουμε για μεταμόσχευση μαλλιών. Κοντά μα έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίο έχει προσφέρει πάρα πολλά στο χώρο. Είναι ο Δ. Αναστάσιο Βεκρής, πλαστικό χειρουργό και επιστημονικό διευθυντή τη Advanced Care Clinics. Χαίρετε. Χαίρετε. Κύριε Βεκρή, θα ξεκινήσουμε με μια πολύ σημαντική ερώτηση. Ακούμε πολύ συχνά στην τούτα που κάνουν μεταμοσχεύσεις μαλλιών ή μη. Τι γίνεται γενικά με όλο αυτό, πόσο αρμόδιος θεωρείται ότι πρέπει να είναι κάποιο για να κάνει μια μεταμόσχευση μαλλιών. Πολύ σωστή παρατήρηση. Η πραγματικότητα είναι ότι επειδή η μεταμόσχευση μαλλιών αφορά πάρα πολύ κόσμο, ειδικά στου άνδρες αποτελεί τη δημοφιλέστερη αισθητική επέμβαση με μεγάλη διαφορά από τι υπόλοιπε, ε, Έλκει επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία, αν θέλετε, ξεπερνάνε το παραδοσιακό όριο τη ιατρική με αποτέλεσμα να έχουν διεισδύσει στο χώρο και να προσφέρουν μαγικέ εισαγωγικά λύσει διάφορα ποικιλόνιμα Ινστιτούτα ε, και χώροι. Η πραγματικότητα είναι ότι, αν μιλάμε για μεταμόσχευση μαλλιών, πρέπει να πάμε ένα βήμα πίσω. Πρέπει να πάμε στην τριχόπτωση, που είναι μια κατάσταση σταθερή και συνεχή, να δούμε πώ θα γίνει η σωστή διάγνωση από τον κατάλληλο Εκπαιδευμένο ιατρό, ο οποίο πρέπει να είναι δραματολόγος ή πλαστικό χειρουργό, και εν συνεχεία να προτείνουμε σαν επιστήμονε τη υγεία την αποκατάσταση σε συνδυασμό με ένα πρόγραμμα συντήρηση τη τριχόπτωση. Αυτό, όπω καταλαβαίνετε, αφορά εξειδικευμένε γνώσει και πρέπει να γίνεται από του κατάλληλου κάθε φορά ειδικού. Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέχει κάποιο που θα μπει σε αυτό το χώρο, Να προσέχει εκεί που μπήκε, με ποιον μιλά. Ποια είναι τα αποτελέσματά του, ποιε είναι οι υπεργαμηνέ του. Ο χώρος αυτός έχει ιατρική παρουσία. Υπάρχουν στάνταρ ε, που έχουν να κάνουν με την εξειδίκευση και με την προβολή ε, παγκοσμίω. Μιλάμε δηλαδή για χώρους οι οποίοι αφενός που πρέπει να έχουν ιατρικά κριτήρια, αφεντέρου δεν πρέπει να υπάρχει και η έξωθεν καλή μαρτυρία. Και η έξωθεν καλή μαρτυρία για το χώρο της μεταμόσχευσης μαλλιών είναι τα αποτελέσματά μας και οι βραβεύσεις σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο. Οι οποίε είναι αρκετά γνωστέ από όσο γνωρίζουμε. Προφανώ και ο κόσμο το γνωρίζει. Υπάρχει όμω και αρκετοί, αρκετό ενδιαφέρον από ανθρώπου οι οποίοι δεν έχουν έρθει σε επαφή με το χώρο. Είναι η πρώτη του αναζήτηση και εκεί πέρα πρέπει να συμβάλλουμε και εμεί την ενημέρωση του κοινού. Μάλιστα, θα σα πάω λίγο ω προ τη διαδικασία. Είναι πολλοί που τη φοβούνται τη διαδικασία τη μεταμόσχευση. Πώ ακριβώ γίνεται, πονάει. Η διαδικασία τη μεταμόσχευση δεν πάει να είναι μια ιατρική διαδικασία και μάλιστα αυτό που αποκαλούμε ελάχιστα επεμβατική διαδικασία. Γίνεται υποτοπική αναισθησία, θα έλεγα, δεν υπάρχει ανώδυνη χειρουργική διαδικασία, θα έλεγα όμω είναι ότι είναι ελάχιστα επώδυνη. Πέρα από τη χρήση ελαφρών παυσιπώνων δεν χρειάζεται κάτι άλλο. είναι μια ασφαλέστατη διαδικασία. Είναι όμως και μια διαδικασία που κρατάει πολλέ ώρες, γιατί είναι πολύ λεπτομερής. Απαιτεί τη μεταφορά τριχοθυλακίων από την υγιή δότερη περιοχή που είναι συνήθω το πίσω μέρο τη κεφαλή στην πάσχουσα περιοχή ένα προ ένα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό παίρνει πάρα πολύ ώρα, χρειάζεται μεγάλη εξειδίκευση και υπομονή τόσο από τη μεριά του ασθενού, όσο και από τη μεριά τη χειρουργική ομάδα. Σαν όμω σύνολο τη επέμβαση, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ασφαλή, απόλυτα ελεγχόμενη διαδικασία και χωρί ιδιαίτερο πόνο. Ε, και εφόσον ο ασθενή είναι με τοπική αναισθησία, φαντάζομαι ότι αυτό θα περάσει λίγο πιο ευχάριστα την ώρα του. Εφόσον έχει τι αισθήσει του, μπορεί να είναι πλήρω λειτουργικό. Πιστέψτε με ότι όλα αυτά τα χρόνια έχοντα χειρουργήσει χιλιάδε ασθενεί, έχουμε δει όλη την ποικιλία. Η περισσότερη πραγματικότητα είναι ότι μέσα στη διαδικασία αυτή θα από... Θα αποκοιμηθούν, θα ξεκουραστούν. Α, θα αποκοιμηθούν κιόλα. Ενδεχομένω. Θα συζητήσουν με το γιατρό και τη χειρουργική ομάδα. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον μέσα σε μια διαδικασία που μπορεί να κρατήσει 7-8 ώρε. Πόσα πολλά πράγματα μπορεί να πει ο γιατρό με τον ασθενή. Και αυτό είναι και το ωραίο τη υπόθεση. Συμφωνώ. Ε, το αποτέλεσμα είναι όντω μόνιμο και οριστικό. Κοιτάξτε. Σε ό,τι αφορά τη μεταμόσχευση μαλλιών, όλη, η όλη διαδικασία βασίζεται στην εξή παραδοχή. Έχετε παρατηρήσει και εσείς φαντάζομαι, ότι ακόμη και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι έχουν μια περιοχή τριχοφύε, η οποία προσδιορίζεται στο πίσω μέρο, στην ηνιακή χώρα και στα πλάγια ε, του κεφαλιού, που υπάρχουν τρίχε ακόμη και σε μεγάλη ηλικία. Εμεί αυτό το ονομάζουμε ζώνη σταθερή τριχοφύε. Αυτή είναι η κύρια δότρια περιοχή που χρησιμοποιούμε στη μεταμόσχευση μαλλιών. Και η ιδιότητά τη είναι ότι τα τριχοθυλάκια που προέρχονται από την περιοχή αυτή δεν υπόκεινται στι επιδράσει των ανδρικών ορμονών, των παραγόγων τη τεστοστερόνη. Με αποτέλεσμα, όταν μεταφέρονται στην πάσχουσα περιοχή, να διατηρούν τι ιδιότητε τη περιοχή από την οποία προήλθαν και να είναι σταθερά στη διάρκεια του βίου. Αυτό λοιπόν εξηγεί το γιατί τα αποτελέσματα τη μεταμόσχευση μαλλιών είναι μόνιμα όσα χρόνια και να περάσουν. Μάλιστα. Υπάρχουν πάλι λοιπόν διάφορε κλινικέ ε, που υπόσχονται φόρου ζωή μόνιμα αποτελέσματα και εγγύηση για αυτά. Ε, τοποθετηθείτε πάνω σε αυτό. Οι εγγύσει ε, καλό είναι να γίνονται στι λεγόμενε μαύρε και άσπρε ηλεκτρικέ συσκευέ, δηλαδή σε τηλεοράσει, ραδιόφωνα, CD players, ε, ψυγεία, πλυντήρια. Ε, όχι όμω στι ιατρικέ διαδικασίε. Μακριά λοιπόν από εμένα και από οποιοδήποτε σοβαρό ιατρό, συνάδελφο, η λέξη εγγύηση αποτελέσματο ή οτιδήποτε σχετικό. Η καλύτερη εγγύηση, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο, είναι το όνομά μα, η εμπειρία μα, η προπηρεσία μα, οι βραβεύσει μα και κυρίω τα αποτέλεσματά μα. Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι σταθερά στην πορεία του χρόνου. Πρέπει όμω εδώ να κάνουμε μια σοβαρή παρέμβαση. Μπορούμε να πούμε, όπω είπα πριν, ότι τα αποτελέσματα τη μεταμόσχευση είναι μόνιμα και διαρκή. Δεν συζητήσαμε όμω τι γίνεται με τα υπάρχοντα μαλλιά. Και εκεί είναι ένα μεγάλο λάθο που κάνουν πολλοί δίθεν ειδικοί των μαλλιών. Δεν μπορεί να υποσχεθεί σε ένα νέο άνθρωπο, σε ένα νέο άνδρα, ο οποίο κάνει μια επέμβαση μεταμόσχευση μαλλιών, η οποία ένα σημαντικό κόστο. Ότι θα είναι σταθερή η εικόνα του στην πορεία του χρόνου, εάν ταυτοχρόνω δεν υπάρχει ένα σοβαρό ιατρικό πρωτόκολλο συντηρητική αγωγή για να διατηρήσει τα υπάρχοντα μαλλιά. Ο συνδυασμό τη διατήρηση των υπαρχόντων μαλλιών τη περιοχή, που υπό άλλε συνθήκε χωρί φαρμακευτική αγωγή θα πέφτανε, με τα μεταμοσχευμένα μαλλιά που τοποθετούμε εμεί, μα παράγει ένα αποτέλεσμα που μπορεί να είναι σταθερό στην πορεία του χρόνου. Αν δεν συνδυαστούν η συντηρητική αγωγή με τη μεταμόσχευση μαλλιών, δεν έχουμε σταθερά αποτελέσματα. Και εκεί είναι και το μεγάλο λάθο που κάνουν πολλοί. Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω είστε από του λίγου, αν όχι ο μόνο, που το λέει και το ξαναλέει συχνά αυτό για τι συντηρητικέ θεραπείε. Το λέω με τεπιτάσεω και μάλιστα γίνομαι μερικέ φορέ, ακούγεται περίεργο, ε, φορτικός φορτικό, γιατί λέω σε νέα παιδιά, μην προχωρά σε ένα χειρουργείο, σε μια μεταμόσχευση μαλλιών, παρότι αυτή είναι η δουλειά μου, γιατί είναι μια επέμβαση, έχει σημαντικό κόστο, διάρκεια, και θα ωφεληθεί τα μέγιστα μόνο αν φροντίσει και για την υγεία των υπαρχών των μαλλιών. Και θα μου επιτρέψετε να πω το εξή. Όσο λογικό είναι ένα καρδιολόγο να δώσει έναν άνθρωπο μία αγωγή για την υπέρταση και να μην του δώσει οδηγίε για τη διατροφή του, για να προσέχει το αλάτι, να χάσει βάρο, να έχει σωματική άσκηση, άλλο τόσο λογικό είναι για μία συνεχόμενη διαδικασία που κρατά πάρα πολλά χρόνια, όπω είναι η τριχόπτωση, να κάνουμε μία μεταμόσχευση μαλλιών σήμερα και να πούμε στον ασθενή φύγε έξω από την πόρτα και μην ασχολείσαι πάλι με αυτό. Είναι πολύ απλά ψέμα. Θα σα πάω τώρα σε κάτι άλλο που ακούγεται πολύ συχνά στον κλάδο σα όσον αφορά την Τουρκία. Ο παράδεισο τη μεταμόσχευση μαλλιών, ε, υπόσχονται το ένα, υπόσχονται το άλλο. Τι γίνεται πάνω σε αυτό, πόσο έχει επηρεάσει εσά. Ναι, είναι ο ίδιο παράδεισο όπου δεν έχουν κρούσματα κορονοϊού, α πούμε. Αλλά πεθαίνουν Άρα. στον δρόμο παρόλα αυτά. Ε, εν πάση περιπτώσει. Ε, το σύγχρονο μάρκετινγκ, όπω ε, ξέρετε πολύ καλά, μπορεί να παρουσιάσει το άσπρο, μαύρο και αντίστροφα. Για την περίπτωση τη Τουρκία, θα πω το εξή. Είναι μια μεγάλη χώρα. Μόνο στην Κωνσταντινούπολη ε, υπολογίζονται ότι υπάρχουν πάνω από 1.500 κλινικέ και κέντρα που υπόσχονται μεταμόσχευση μαλλιών. Και είναι προφανέ, γιατί έχω συναδέλφου που συναντιόμαστε στα διεθνή συνέδρια, προερχόμενου από την Τουρκία, ότι υπάρχουν και κάποιε κλινικέ οι είναι πραγματικά αξιόλογε. Η πραγματικότητα όμω είναι ότι αυτέ αποτελούν ένα μικρό κλάσμα. Και οι υπόλοιπε κλινικέ με ή χωρί εισαγωγικά είναι τυχοδιώκτε και αεροσκόποι, που ευκαιριακά θεωρούν ότι μπορούν να αξιοποιήσουν και να κεφαλαιοποιήσουν το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει από του άντρε κυρίω σε παγκόσμιο επίπεδο για την απώλεια των μαλλιών, προσφέροντα σε πολύ χαμηλέ τιμέ υπηρεσίε πολύ χαμηλού κόστου. Ε, θα μου επιτρέψετε να πω ότι τα αποτελέσματα συνήθω είναι ανάλογα και με το κόστο. Ό,τι πληρώσει παίρνει σε αυτή τη ζωή, στην ιατρική δε, αν προτάσουμε πρώτα το οικονομικό έναντι του αποτελέσματο και τη ασφάλεια, συνήθω κάνουμε λάθο. Φανταστείτε να επιλέγαμε τον καρδιοχειρουργό που θα μα κάνει ένα bypass στην καρδιά με κριτήριο το οικονομικό. Ποιο είναι ο πιο φθηνό. Φαντάζομαι δεν θα θέλατε να ξέρετε τα αποτελέσματα. Όχι, δεν θα ήθελα, είναι η αλήθεια. Άρα, για να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, επειδή πάλι ακούμε και στη χώρα μα και στην ε, Τουρκία πολλά κέντρα να λένε για φθηνέ μεταμοσχεύσει μαλλιών που μπορεί να κοστίσουν ακόμα και 500 ευρώ, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Αν εγώ θα το, θα το θέσω ω εξή, ω προβληματισμό. Αν η εξειδίκευση μια ιατρική ομάδα, η οποία μπορεί να απαιτήσει μια επέμβαση μεταμόσχευση μαλλιών με τη μέθοδο ευγείου 7 με 8 ώρε, Μπορεί να αποτιμηθεί στα 500 ευρώ, μπορείτε να καταλάβετε και μόνοι σα την απάντηση. Ή θα γίνει πλημελή δουλειά, ή πολύ απλά υπάρχουν συγκεκαλυμμένα κόστη τα οποία δεν αναφέρονται στην αρχή ε, για διαφημιστικού λόγου καθαρά. Μάλιστα. Θεωρείτε την α, χρέωση βάση τριχοθυλακίων μία ορθή τακτική. Ε, θεωρώ εντελώ λάθο τακτική, διότι πολύ απλά τιμολογούμε κάτι το οποίο αποτελεί το αντικείμενο τη μεταμόσχευση, πλην όμω δεν ε, αντιπροσωπεύει σε καμία περίπτωση το σύνολο. Και εξηγούμε πώ είναι δυνατόν σε έναν μη γιατρό, μη γνώστη, να θέσει ω τίμημα συγκεκριμένο ποσό έναντι συγκεκριμένων τριχών ή τριχοθυλακίων, όταν δεν μπορεί να κατανοήσει ο οποιοδήποτε άνθρωπο σε τι αναλογούν αυτέ οι τριχέ ή τα τριχοθυλάκια. Φερρυπίν, μπορείτε να, να μου πείτε, κατά τη γνώμη σα, ένα μουστάκι. Πόσα τριχοθυλάκια μπορεί να περιλαμβάνει αυτή η μικρή περιοχή, ενό ανδρικού μουστακιού. Mm, πόσα μπορεί να είναι αυτά, δεν πάει καθόλου το μυαλό. Σε μια πρόσφατη έρευνα λοιπόν που κάναμε, σε μια μελέτη, μόνο το μουστάκι, φανταστείτε, αυτή η μικρή περιοχή, περίπου 5 με 7 τετραγωνικά εκατοστά, έχει 1000, πάνω από 1300 τριχοθυλάκια. Α, είναι τόσο πολλά. Τόσο πολλά. Ε, και αυτό σα κάνει εντύπωση τώρα. Φανταστείτε λοιπόν να πηγαίνετε σε μια από αυτέ τι ψευδεπίγραφε κλινικέ και να σα λέγανε ότι το κάθε τριχοθυλάκιο κάνει ένα ή δύο ευρώ και χωρί να έχετε ιδέα σε τι ε, κάλυψε, αντιστοιχεία αυτό σε τύπη πυκνότητα, να πάτε και να κάνετε μια τέτοια μεταμόσχευση. Άρα μπορεί να πάω και να ακούσω, θα σου βάλουμε 3.000 και εμένα να μου φανούν πάρα πολλά στο μυαλό, ενώ στην ουσία είναι δεν εντελώς, είναι αρκετά. Είναι εντελώ ψευδεπίγραφο. Εμεί καλούμαστε να λύσουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα απαιτεί μια ολιστική αντίληψη. Τι λείπει, τι θέλουμε να αποκατασταθεί, τι εικόνα έχει ο ασθενή για τον εαυτό του. Θέλει να γυρίσει το χρόνο κάποια χρόνια πριν, όπω ήταν. Υπάρχει επαρκή δότρια για να το υποστηρίξει αυτό. Και όταν αυτά τα βάλουμε όλα κάτω, αν συνδυάσουμε και το ιατρικό ιστορικό ότι δεν υπάρχουν άλλα σύνοδά προβλήματα υγεία κλπ., μόνο τότε μπορούμε να δώσουμε μια ολοκληρωμένη απάντηση. Και η απάντηση αυτή, να ξέρετε, δεν θα είναι ποτέ, δεν πρέπει να είναι ποτέ αριθμητική. Πρέπει να έχει να κάνει με την περιοχή που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτά θα σα έλεγα. Θα ήταν πολύ σημαντικό για κάποιον λοιπόν να μπει σε μια κλινική και να πει να του πούνε ότι ε, θα σου φτιάξουμε το πρόβλημα, θα σου διορθώσουμε το πρόβλημα. Και δεν ε, αναφέρεται καν τα τριχοφυλάκια και είναι τόσα και είναι τόσα. Εμεί ξέρουμε ανά πάσα χρονική στιγμή πόσα τριχοθυλάκια και πόσε τρίχε τοποθετούμε για λόγου στατιστικού και για λόγου ανάλυση των αποτελεσμάτων μα. Η πραγματικότητα όμω, ξέρετε, ποια είναι, ότι πολλέ φορέ σε πολύ εκτεταμένα προβλήματα ή αν συνεπάρχουν άλλα προβλήματα υγεία ή μη επαρκή δότρια περιοχή, λέμε και το πάρα πολύ ειλικρινέ και αληθέ. Δεν μπορεί να γίνει ολική κάλυψη και ολική αποκατάσταση του προβλήματο που έχετε, αγαπητέ. Αυτό πρέπει να είναι σε θέση ο ειδικό γιατρό να το πει. Δεν μπορούμε να υποσχόμαστε πράγματα στου ασθενεί μα που δεν μπορούν να γίνουν. Γιατί ξέρετε, ο ψυχολογικό αντίκτυπο τη τριχόπτωση, τη απώλειας των μαλλιών, τη φαλάκρα, ειδικά στους άντρε, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν μπορούμε λοιπόν να υποσχόμαστε πράγματα που δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε. Μάλιστα. Άρα, μια μεγάλη αγωνία των ασθενών. Είναι αυτή, εφόσον λοιπόν το κόστο μπορεί να πηγαίνει και ανάλογα με το πρόβλημα ή οτιδήποτε. Μπορείτε να μα πείτε εσεί κάποιε παραμέτρου που, που το ορίζουν αυτό λίγο πιο συγκεκριμένα για τον κάθε ασθενή. Προφανώ, επειδή κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και το κόστο μεταβάλλεται αντίστοιχα, έχει να κάνει με την έκταση του προβλήματο, γιατί μπορεί να υπάρχουν προβλήματα πιο μικρά που να καλυφθούν σε μία συνεδρία, μία ημέρα. Μπορεί να υπάρχουν πιο εκτεταμένα προβλήματα που να χρειαστούν δεύτερη συνεδρία είτε στη συνέχεια είτε σε απότερο χρόνο. Οπότε εκεί πέρα υπάρχει ξεχωριστή, όπω καταλαβαίνετε, τιμολόγηση. Και επιπλέον, αυτό που σα είπα και νωρίτερα, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα ότι οι περισσότερε περιπτώσει απαιτούν και συντήρηση για τα υπάρχοντα μαλλιά. Και αυτό πρέπει να το συνυπολογίζουμε πάντα στο κόστο στην αντιμετώπιση τη τριχόπτωση. Ναι, γιατί είναι εξίσου σημαντικό. Εγώ θα έλεγα και πιο σημαντικό. Αλήθεια. Ναι. Μάλιστα, να σας ρωτήσω και μία άλλη αγωνία λοιπόν, των, των, ασθενών. Ακούνε συχνά για μεθόδους FUE και STRIP. Ποια να προτιμήσει κάποιο. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι οι δύο βασικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται σήμερα. Η τεχνική η λεγόμενη STRIP ε, αφορά την λήψη μιας λωρίδας δέρματος από τη δότερη περιοχή με χειρουργικό τρόπο, εκτομή και σειραφή του τράβματο, όπως την κλασική πλαστική χειρουργική. Ε, εν συνεχεία... Ε, τεμαχισμό των τριχοθυλακίων και τοποθέτηση. Είναι μια τεχνική η οποία είναι παλαιότερη. Ε, Ω απότοκο τη τεχνική, έχουμε τη δημιουργία μια γραμμική σουλή στη δότερη περιοχή που σε κάποιου ανθρώπου δυστυχώ είναι εμφανή. Και γι' αυτό κάποια χρόνια αργότερα προτάθηκε και σήμερα είναι, θα έλεγα, η πιο δεδομένη τεχνική, η FUE, κατά την οποία λαμβάνουμε με μονομένα τριχοθυλάκια από τη δότερη περιοχή, με μικροεργαλεία, με διάμετρο φανταστείτε μικρότερα του ενό χιλιοστού και μεταφέρουμε αυτέ τι τριχοθυλαϊκέ μονάδε στην πάσχουσα περιοχή. Είναι προφανέ ότι στην περίπτωση αυτή αποφεύγουμε τη δημιουργία μια γραμμική μόνιμη ουλή, η οποία μπορεί να είναι εμφανή, καθώ δημιουργούμε μικρά, πολύ μικρά σπότ στη δότρια περιοχή. Που με κάποιο κούρεμα, αν θέλετε, πάνω από ένα ή δύο εκατοστά, δεν είναι καν ορατά. Μάλιστα, έχει κάποιο άλλο πλεονέκτημα η FUE? Το πλεονέκτημά τη είναι ότι ακριβώ επειδή είναι λιγότερο επεμβατική σε σχέση με την τεχνική strip, έχουμε πιο γρήγορη ανάρρωση, λιγότερο πόνο. Πιστέψτε με, επειδή περίπου το 1 τρίτο των ασθενών που ε, κάνουμε τα χειρουργεία είναι άνθρωποι που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν ε, σε επέμβαση με στριπ, λένε το εξή, λαϊκά θα το πω, η μέρα με τη νύχτα. Πονούσα, πρίστηκα και τώρα δεν κατάλαβα τι έγινε. Μα είναι δυνατόν. Η πραγματικότητα εδράζεται ακριβώ εκεί. Είναι η αίσθηση που έχει ο ίδιο ο ασθενή για την επέμβαση που έκανε. Λιγότερος πόνος, λιγότερο πόνο, λιγότερη δυσανεξία, λιγότερο discomfort, ε, λιγότερο πρίξιμο, άρα μια πιο εύκολη ε, ανάρρωση, μια πιο γρήγορη ανάρρωση και μια επάνωδο στι δραστηριότητέ μα, ε, σαν να μην έχουμε κάνει κάτι. Και πολύ σημαντικό πλεονέκτημα ότι δεν υπάρχει και ουλή πίσω, η οποία φαίνεται. Να φανταστώ. Και μιλάμε για την εποχή μα, όπου οι άνθρωποι περισσότεροι είναι πολύ άσχολοι και δεν έχουν το περιθώριο να μείνουν για πολύ εκτό δραστηριότητα. Πολύ σημαντικό και αυτό. Ε, έχουμε ανθρώπου που έρχονται από το εξωτερικό, με την πτήση του, κάνουν την επέμβασή του, κάθονται και μία μέρα ενδεχομένω για follow-up και ξαναφεύγουν για το εξωτερικό. Τόσο απλή πλέον και διαχειρήσιμη είναι η διαδικασία. Να σα πάω λίγο πάλι στην διαδικασία. Πολλοί πολύ το ρωτάνε αυτό. Μετά την μεταμόσχευση, κάποιο μπορεί να κάνει ό,τι έκανε πριν με τα μαλλιά του. Να τα κουρέψει, να τα χτενίσει. Προφανώ. Καταρχά, η φύτρωση των νέων μαλλιών ακολουθεί κάποιε φάσει. Δεν γίνεται δηλαδή αυτόματα. Τα μαλλιά αυτά είναι δικά μα. Άρα, μετά από την αρχική φάση φύτρωση, μεγαλώνει με τον ίδιο ρυθμό με τα υπάρχοντα μαλλιά. Και βέβαια, μετά από κάποιου μήνε που η φύτρωση πλέον αυτή είναι ορατή ε, και τελική, τα μαλλιά αυτά τα χειριζόμαστε κατά τον ίδιο τρόπο. Τα κουρεύουμε, θα ξαναμεγαλώσουμε, τα ξανακόβουμε, κάνουμε το styling που θέλουμε. Όλα όπω με τα υπόλοιπα φυσιολογικά μα μαλλιά. Έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα από τα social media τη εκπομπή, τη Μυστικά Υγεία και Ομορφιά. Ε, είναι ένα ασθενή ο οποίο λέει: Έχω κάνει μεταμόσχευση πριν 7 μήνε, αλλά είμαι απογοητευμένο από το αποτέλεσμα. Μπορώ να προχωρήσω σε νέα μεταμόσχευση. Κοιτάξτε, να δείτε. Συνήθω θέλουμε ένα διάστημα ασφαλεία περίπου στου 10 με 12 μήνε από την προηγούμενη μεταμόσχευση. Όσο αποτυχημένη και να ήταν, δυστυχώ. Γιατί? Γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί η φάση τη φύτρωση, η οποία κατά τεκμήριο ολοκληρώνεται σε 10 με 12 μήνε. Αν παρέμβουμε σε άλλη περιοχή που δεν είχε αγγιχθεί την προηγούμενη φορά, μπορεί να γίνει και πιο άμεσα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Βεγρή, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τι πληροφορίε. Ήταν πολύ σημαντικέ. Εγώ σα ευχαριστώ.